Ξέρα το 2011, αγώνας από την πρώτη στιγμή, γιατί έχω καταθέσει την αίτησή μου το 2011, είμαι 35 χρονών. Έχω κλείσει τα 35 που με βάση το νόμο 2318 του 95 δεν έχω δικαίωμα να δώσω εξετάσεις. Επειδή όμως υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας του 10 που είχε κρίνει αυτό το θέμα, το όριο ηλικίας, με μία αίτηση που είχε γίνει το 2007 και έθετε ακριβώς το ίδιο θέμα, αν έχουμε δικαίωμα πέραν των 35. Το Συμβούλιο Επικρατείας, το τρίτο τμήμα, με την απόφασή του έλεγε ότι μπορούμε να δίνουμε όπως και οι δικηγόροι μέχρι τα 42 και μπορούμε να δίνουμε εξετάσεις και μετά τα 35. Για να είμαι σίγουρο ότι δεν θα έχω προβλήματα, στην αίτηση συμμετοχής που έκανα, που υπέβαλα για το διαγωνισμό, επισύναψα πίσω την απόφαση του ΣΤΕ, η οποία όμως παρέπεμπε και στην Ολομέλεια, έτσι ώστε να γίνει και τροποποίηση στο νόμο και να κριθεί και από την Ολομέλεια. Έδινα την Παρασκευή εξετάσεις, την Τρίτη το μεσημέρι μου ανακοίνωσαν ότι δεν μπορώ να πάρω μέρος στις εξετάσεις, γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣΤΕ, παρόλο που είναι δεσμευτική και έπρεπε να την ακολουθήσουν. Λόγω ότι παραπέμπει στην Ολομέλεια και πρέπει να αποφανθεί και η Ολομέλεια και μετά να το εφαρμόσουν. Βέβαια, ανορθόδοξο αυτό που ισχυριστήκαν, γιατί όταν υπάρχει μια απόφαση του ΣΤΕ, την εφαρμόζουμε μέχρι να βγει κάτι άλλο που να την αναιρεί. Όχι να την αναιρεί ο καθένας όποτε θέλει και με όποια επιχειρηματολογία θέλει. Άσχετα με αυτό, έκανα προσφυγή, αίτηση ακύρωσης του πρακτικού που με απέρριπτε, αίτηση αναστολής για να πάρω σημείωμα να μπορώ να γράψω εξετάσεις μετά από 3 μέρες. Όλα αυτά τα έγραψα μόνη μου, τα κατέθεσα και πήρα το σημείωμα για να μπω στις εξετάσεις επίσης μόνη μου, χωρίς δικηγόρο. Γιατί ούτε χρήματα για να τον πληρώσω είχα, αλλά ούτε και υπήρχε περίπτωση να ασχοληθεί κάποιος δικηγόρος σε 2 μέρες να μου κάνει όλα αυτά. Πήρα το σημείωμα, το οποίο το έδωσα την Πέμπτη το μεσημέρι στη γραμματέα της Επιτροπής, και την Παρασκευή το πρωί δεν υπήρχε στην Εξεταστική Επιτροπή. Εγώ έπρεπε να είμαι πάλι έξω από το διαγωνισμό. Τι εννοείς δεν υπήρχε στην Εξεταστική Επιτροπή? Ενώ το έχω καταθέσει στη γραμματέα και την ρωτάω από τις 1 το μεσημέρι μέχρι τις 2.30 την Πέμπτη πώς θέλει η Εξεταστική Επιτροπή να κοινοποιήσω το σημείωμα που έχω πάρει για τη συμμετοχή μου. Θέλετε δικαστικό επιμελητή επίδοση, θέλετε να σας το προσκομίσω απλώς? Τι θέλετε? Η υποχρέωσή μου από τον νόμο είναι να το κοινοποιήσω μόνο στον Υπουργό Δικαιοσύνης, για να είναι νόμιμη η συμμετοχή μου και η χρήση του σημειώματος. Μου απάντησε μετά από 1 ώρα τηλέφωνα ότι πρέπει να το προσκομίσω στην ίδια και είναι εντάξει, δεν θα έχω πρόβλημα με το διαγωνισμό και να κάνω την επίδοση στον Υπουργό. Λόγω όμως ότι είχα μια κακή εμπειρία από το 2010 ότι δεν είναι ο διαγωνισμός τόσο αξιοκρατικός, για να μην πω ότι δεν είναι καθόλου αξιοκρατικός, και ότι γίνονται διάφορα, χωρίς το διάφορα να το λέω αόριστα, το λέω με στοιχεία πλέον, κανονίζω δικαστικό επιμελητή 8 η ώρα το πρωί να είναι στο Πολυτεχνείο, αν χρειαστεί να κάνω επίδοση. 8 παρατέταρτο ρώτησε την κυρία Πρόεδρο αν μπορώ να πάρω μέρος στις εξετάσεις. Και γύρισε και μου είπε ότι δεν θα πάρετε μέρος γιατί έχετε απορριφθεί λόγω ηλικίας, κυρία Μπάρβα. Και της λέω εγώ, έδωσα ένα σημείωμα χθες στη γραμματέα η οποία βρισκόταν δίπλα μου. Και της είπε ότι δεν έχει κάτι στα χέρια της. Και με κοροϊδεύανε μπροστά στα μάτια μου. Και κάλεσα τον επιμελητή, έκανε επίδοση και μπήκα να γράψω εξετάσεις. Όταν παρέλαβα τα γραπτά των επιτυχόντων, έχουν διάφορες παραπομπές με διαφορετικούς στυλούς, πιθανόν και με διαφορετικούς γραφικούς χαρακτήρες. Έχει διαταχθεί, γιατί εγώ εντάξει, το βλέπω εγώ σαν αλέκα, χωρίς να έχω τις γνώσεις και χωρίς να έχω την ειδικότητα και να κρίνω αν όντως είναι αυτό κάτι μεμπτό ή όχι. Γι' αυτό έκανα μήνυση να διαταχθεί γραφολογική εξέταση από ειδικό επιστήμονα, γραφολόγο, που θα βεβαιώσει και θα είναι έμπειρος, θα γνωρίζει και θα μπορεί να
αξιολογήσει αυτά που βλέπω εγώ ότι είναι παραπομπές ή είναι ύποπτες διορθώσεις πάνω στα γραπτά. Όταν έχεις μία κοινή σελίδα σε ένα γραπτό μεταξύ του κειμένου, ανά πάσα στιγμή μπορείτε να γραφτεί οτιδήποτε, να διορθωθεί ή να γραφτεί και ολόκληρο το γραπτό από την αρχή. Ολόκληρες απαντήσεις από την αρχή.